πολύ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές και για εσάς για την υπομονή σας να μείνετε μέχρι αυτή την ώρα. Θα είμαι σύντομος, οπότε θα κερδίσετε από μένα. Ωραία, εντάξει, δεν το λέω. Έχετε δίκιο, κύριε. Λοιπόν, σωστό. Πάμε παρακάτω. Να, εντάξει, okay. Θα σας πω 2-3 πράγματα για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος για όσους δεν ξέρουν, που αγγίζουν βέβαια και τα περί ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια SWOT ανάλυση που είχε γίνει πριν από κάνα 2 χρόνια περίπου για το πέραμα. Αναφέρεται όμως, όπως είπαμε, γενικότερα στην ναυπηγοεπισκευή. Για να σας δώσω να καταλάβετε για όσους δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, έχουμε πάρα πολύ καλούς ναυπηγοεπισκευαστές με μια φοβερή εμπειρία άνω των 50 ετών στην πρόσφατη ιστορία, να μην πάμε στα πιο παλιά. Έχουμε επίσης, εκτός από εταιρείες και τεχνογνωσία, και πάρα πολύ καλούς τεχνίτες. Έχουμε πολύ καλή γεωγραφική θέση και πάρα πολύ καλό καιρό. Παρόλα αυτά, επειδή τα τελευταία χρόνια αναπτύξαμε αρκετά αδύναμα σημεία, ένα εκ των οποίων είναι ότι γίναμε τόσο ακριβή ώστε τελικά να μην είμαστε ιδιαίτερα θελκτικοί σε σχέση με τον ανταγωνισμό που έχουμε γύρω-γύρω. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε αρκετές περιπτώσεις. Κάπου η συμπεριφορά μας προς τον πελάτη χάλασε και αυτή. Έδωσε σαν αποτέλεσμα μία πιο, αν το θέλετε, δύσκολη κατάσταση για την ευπεπισκευή μας. Μας οδήγησε στο να μην εκμεταλλευτούμε κάποιες ευκαιρίες που μας δίνονταν στο άμεσο παρελθόν, είτε με τις αναπτύξεις στην τεχνολογία στα βαπόρια, είτε μέσω των ΕΣΠΑ που μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας σε αρκετές περιπτώσεις και άλλων ειδών ευκαιρίες. Δεν είδαμε μπροστά μας τις απειλές, οι οποίες ήταν κυρίως από τον ανταγωνισμό, τις διπλανές χώρες, και καταλήξαμε στο να έχουμε μια ουσιαστικά σχεδόν νεκρή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Κάποια άλλα ναυπηγεία στην πτώχευση, άλλα στα πρόθυρα πτώχευσης, άλλα κλειστά βλέπε Σκαραμαγκάς. Με αποτέλεσμα φυσικά όλη αυτή η βιομηχανία, η βαριά, η οποία μπορεί να αποδίδει περισσότερο από τον τουρισμό και σε ονομαστικά νούμερα αλλά και σε αποτελέσματα κέρδους, τελικά σήμερα να φυτοζωεί. Αν θέλουμε αυτό να το συνδυάσουμε λιγάκι και με το τι συμβαίνει σήμερα από πλευράς εξωτερικού περιβάλλοντος, εδώ είναι μια πεστέλα ανάλυση που επίσης είχαμε κάνει εκείνη την εποχή. Γενικώς και εκεί πέρα έχουμε κάποια θέματα αρκετά σοβαρά. Δηλαδή το πολιτικό μας περιβάλλον είναι μεν σταθερό, αλλά τώρα τελευταία αρχίζει και μπαλατζάρει λίγο περίεργα. Δηλαδή έχουμε εκλογές σε μικρότερο χρονικό διάστημα, τα 2,5 χρόνια που ήταν πριν από 2 χρόνια που κάναμε αυτό, το οποίο δεν δημιουργεί προφανώς ένα σταθερό τοπίο για τους πιθανούς επενδυτές. Επίσης το οικονομικό περιβάλλον, όπως γνωρίζετε, και αυτό πάει όπως πάει. Από πλευράς κοινωνικών, ευτυχώς, είναι από τα θετικά μας. Ακόμα εξακολουθούμε και έχουμε ένα καλό κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, η μεσαία τάξη εξακολουθεί και είναι αρκετά ψηλά. Τεχνολογικά, ευτυχώς, το παρακολουθούμε. Από πλευράς περιβάλλοντος, είναι αυτό το οποίο αναπτύξανε και οι προηγούμενοι συναδελφοί μου και είναι, αν θέλετε, και το θέμα του συνεδρίου. Γενικώς, πάμε καλά σε θέματα περιβάλλοντος, καλύτερα από τις γείτονες χώρες. Μπορούμε να πάμε σαφώς καλύτερα. Και έχουμε και ένα νομικό περιβάλλον, βέβαια, που αν το συνδυάσουμε με το γραφειοκρατικό για την ναυπηγοεπισκευή μας, δυστυχώς εκεί έχουμε τις γνωστές παθογένειες τις ελληνικές. Δηλαδή, μια φοβερή δυσκινησία από πλευράς του πώς χειριζόμαστε νομικά και κανονιστικού τύπου θέματα. Καλό θα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να γνωρίζεις λίγο πολύ με ποιους συνεργάζεσαι. Εδώ είναι μια λίστα, είναι λίγο μακριά βέβαια τα δύο. Με ποιους συνεργάζεσαι γενικώς από πλευράς του αντικειμένου στο οποίο θες να καταλήξεις. Το πάω σιγά σιγά τώρα προς το κομμάτι του LNG που είναι και το αντικείμενο του συνεδρίου. Γενικώς από πλευράς ναυπηγοεπισκευής, αν αυτό που είναι σαν πελάτες μας, τουλάχιστον εδώ και που είναι δυνητικοί πελάτες για τα LNG και τα παρεμφερή, είναι προφανώς οι εφοπλιστές. Είτε είναι μεγάλοι πλειοκτήτες, είτε είναι η ΕΝΜΑ, μέλος του οποίου είναι και ο κύριος Πυρηδάκης. Ανταγωνιστές έχουμε τον άμεσο ανταγωνισμό στην Μεσόγειο. Σαν συνεργάτες θα μπορούσαμε να είχαμε κάλλιστα ευρωπαϊκά λιμάνια, ευρωπαϊκούς μάλλον ναυπηγοεπισκευαστικούς χώρους. Εργαζόμενους έχω όσους εργάζονται στην ναυπηγοεπισκευή. Προμηθευτές έχουμε έναν, τη Βάρτσιλα που είναι ένα από τους βασικούς, τη ΜΑΝ, κάποιους άλλους για μηχανές. Το ελληνικό δημόσιο, και το οποίο είναι μεν στους stakeholders, αλλά από την άλλη γενικώς τα τελευταία χρόνια, αν και βέβαια και τα προηγούμενα, δεν βοηθάει ιδιαίτερα
στην προαγωγή του αντικειμένου και φυσικά τους διάφορους οργανισμούς οι οποίοι μας καθορίζουν τους κανόνες με τους οποίους θα κινηθούμε. Ένας εκ των οποίων φυσικά είναι το περίφημο διάγραμμα σε εκπομπές του Θείου, τα ΣΟΚΣ, αλλά φυσικά και για τα ΝΟΚΣ και για τα ΣΥΟΟΤΟΥ που έρχονται, τα οποία επιβάλλουν κάποιες αλλαγές στα βαπόρια. Αν θέλουμε τώρα να δούμε λιγάκι τον ανταγωνισμό, θα δούμε ότι σε θέματα LNG, ακολουθώντας μια πόρτερ κατά κάποιο τρόπο ανάλυση, έχουμε μια απειλή από τον άμεσο ανταγωνισμό που είναι κυρίως η Τουρκία, στη δικιά μας περίπτωση, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες απειλές, μικρές βέβαια από π.χ. υποκατάστατα όταν μιλάμε για LNG. Από πλευράς τώρα διαπραγματευτικής δύναμης αγοραστών, αυτή είναι πολύ μεγάλη, ειδικά στο θέμα των πλειοκτητών. Επειδή το βαπόρι, όπως είναι γνωστό στους χώρους ναυτιλίας, έχει προπέλα, όπως λένε, και φεύγει, γενικά ισχύει το ότι αν εσύ για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, είναι εύκολο να πάνε σε ανταγωνιστές. Από πλευράς τώρα προμηθευτών υπάρχει και εκεί μια καλή δύναμη, επειδή δυο είναι οι βασικές, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, η Βάτσιλα και η ΜΑΝ που κάνουν τις κατασκευές βιβλίων, όμως επειδή πολλοί προμηθευτές κάνουν τις εγκαταστάσεις, εκεί τα πράγματα γίνονται κάπως καλύτερα. Άμυνας που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί για μένα όταν μιλάμε για κανονισμούς του 2015 και του 2016 για τα ECA zones, ουσιαστικά με ενέτη 2015 που είμαστε τώρα, περί άμυνας μιλάς και όχι για επιθετικές κινήσεις, προσπαθήσαμε τέλος πάντων να δείξουμε ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ. Στα πλαίσια αυτά, στα Ποσειδόνια, τυπώσαμε και μοιράσαμε σε πάνω από 2.000 αντίτυπα αυτό που βλέπετε, το οποίο έχει μέσα τους κανονισμούς, κάποιες παρουσιάσεις τι σημαίνει LNG για τα βαπόρια, τι σημαίνει scrubber, τι σημαίνει ballast water συστήματα, εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτό, νεογνώμονες οι οποίες το υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένου των Lloyds, του DNV, Rina και γενικώς όλους τους μεγάλους νεογνώμονες. Η ΕΝΜΑ επίσημα στήριξε σε αυτή την προσπάθεια. Τι θέλαμε να δείξουμε στα Ποσειδόνια? Θέλαμε να δείξουμε ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ, ότι τέλος πάντων μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να κάνουμε βήματα στο green shipping στην Ελλάδα. Έχουμε την ποιότητα, έχουμε τις δυνατότητες των καλών χρόνων. Ίσως χάνουμε λιγάκι από πλευράς κοστολογίων. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αλλά τουλάχιστον σε αντικείμενα τέτοια εξειδικευμένα μπορούμε να το πάμε μπροστά. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, κάναμε την κομασίν σαν δεύτερο βήμα μετά από το booklet. Παρεπιπτόντως, όποιος θέλει, έχω αντίγραφο να του δώσω στο διάλειμμα. Έγινε η ΕΚΟΜΑΣΥΝ. Η ΕΚΟΜΑΣΥΝ είναι ένας συνεταιρισμός 17 εταιριών στο χώρο με αντικεία, είναι εταιρείες που βλέπετε, οι οποίες περιλαμβάνουν μέσα και ναυπηγεία, περιλαμβάνουν και μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες. Σαν υποστηρικτές, οι νεογνώμονες, πάλι η Lloyds είναι ένας από αυτούς που μας, τους νεογνώμονες που μας στηρίζει, η οποία στο όραμα λίγο πολύ είναι αυτό που βλέπετε. Ουσιαστικά δηλαδή να ασχοληθεί με τρία βασικά αντικείμενα: LNG σε μετατροπές σε βαπόρια, scrubber και ballast water συστήματα, το green shipping, ας το πούμε αλλιώς γενικότερα, σε θέμα και για το energy efficiency βέβαια, αλλά κυρίως για το green shipping, με τη λογική του one-stop shop, όπου ο ερχόμενος, ο κάθε πελάτης, θα μπορεί να βρει αυτό που θέλει, όχι αποκλειστικά με γνώμονα το κόστος, αλλά την προστιθέμενη αξία που δίνει στον πελάτη. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ιστορίες στα LNG είναι και θέλουν λεπτοδουλειά. Δηλαδή, εκεί είναι που πατάμε. Δεν είναι η δουλειά, η χοντροδουλειά της λαμαρίνας πάνω στο βαπόρι, η οποία τέλος πάντων μπορεί να γίνει και Τουρκία ή οπουδήποτε αλλού. Ένα βαπόρι το οποίο κουβαλάει καύσιμο στο μείον 167, αν πάθει κάτι μεσοπέλαγα, είναι σαν ταινία του James Bond. Δηλαδή, δεν μιλάω μόνο για έξι, μιλάω για το τρύπημα που μπορεί να πάει. Δηλαδή, θέλει σωληνώσει, θέλει αλλασματουργικέ δουλειέ, θέλει διάφορε εργασίε, οι οποίε δεν γίνονται μεσοπέλαγα. Άρα, εκεί πατάμε και λέμε ότι μπορούμε να δώσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Επί της ουσίας, αυτά ήταν αυτά που ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας στο διάλειμμα για ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ.